Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αγρινιού εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων που δίνουμε για να μην κλείσει το κατάστημα αυτό, να μην οδηγηθούν εκατοντάδες, δεκάδες εργαζόμενοι στην ανεργία. Ενημερωτικά, οι τράπεζες στην τελευταία πενταετία με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους για να αυξηθούν τα κέρδη των μετόχων έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων. Δεν είναι μόνο ένα. Το τελευταίο διάστημα, στο όνομα της ψηφιακής μετάβασης, αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς. Τους είναι, αγαπητοί συνάδελφοι και εργαζόμενοι, αδιάφορο εάν θα ταλαιπωριέται ο αγρότης, η αγρότησα, ο πολίτης στα καταστήματα. Όπως τους είναι αδιάφορο αν και οι ίδιοι εργαζόμενοι με τα αποψηλωμένα από εργατικό δυναμικό καταστήματα ξεζουμίζονται στη δουλειά. Με αυτή την έννοια, να μην κλείσει το κατάστημα, δεν στηρίζουμε μόνο την προσπάθεια που γίνεται να μην κλείσει αυτό το κατάστημα, αλλά και άλλα αιτήματα που έχουν οι εργαζόμενοι για τα μισθολογικά τους ζητήματα, ίσα-ίσα να στελεχωθούν τα καταστήματα με παραπάνω προσωπικό για να διευκολύνεται η ζωή μας, η εξυπηρέτηση αυτή που λέμε. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι αγώνα από τους ίδιους τους εργαζόμενους και αλληλεγγύη από άλλους εργαζόμενους. Γιατί το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο αυτούς που δουλεύουν σε αυτό το κατάστημα, αλλά αφορά όλους τους εργαζόμενους και από τις άλλες τις τράπεζες, γιατί αυτό θα γενικευτεί και θα έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο. Καλή δύναμη σε όλους μας και καλή επιτυχία στις κινητοποιήσεις που πρέπει να κλιμακωθούν κάτω από το επόμενο διάστημα. Και να ξέρετε ότι και εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου υπάρχει και η αντίστοιχη στήριξη, η έμπρακτη.